την εξήγησα και στα παιδιά προηγουμένως, την οποία έχει αναλάβει η Μητρόπολη μας και μάλιστα έχει βάλει μπροστά τον ναό του Αγίου Νικάνορος με τον δραστήριο πατέρα Ελευθέριο Σιτηλίδη, ο οποίος γνωρίζεται ότι τι προσφέρει στη Μητρόπολη μας και μόνο το βάρος που έχει της καλύψεως των αναγκών των ενδεών αδελφών μας, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Του ανέθεσα λοιπόν την πρωτοβουλία της ανακαινήσεως πλήρους αυτού του ναού. Αυτός ο ναός είναι μια πικρή ιστορία. Έχω πάει επανειδημένος εκεί, μάλιστα πώς δεν μας έφαγαν κάποια φορά πριν αρκετά χρόνια και τα σκυλιά που υπήρχαν στην περιοχή. Δεν υπάρχει δρόμος στην περιοχή, έχουμε παρακαλέσει να ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι ένα σημείο πήγαμε με το τζιπ, μετά εν συνεχεία πήγαμε με τα πόδια. Ο ναός ήταν κλεισμένος, ήταν κλεισμένη και η πόρτα του ναού. Δεν μπορούσαμε να δούμε μέσα τι υπήρχε αυτός ο ναός. Ήταν ψηλά τα παράθυρα. Εν συνεχεία μετά άνοιξαν την πόρτα, έβαλαν μια άλλη πόρτα με ένα μεγάλο σιδερένιο κλειδί. Δεν είχαμε το κλειδί στα χέρια μας. Το πήραμε πέρυσι το κλειδί, το πήραμε και όταν ανοίξαμε την πόρτα μέσα είδαμε την ικτρά κατάσταση που υπάρχει σε αυτόν τον ναό. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα μπορούσα να σας δείξω και φωτογραφίες, τις έχετε δείξει. Μάλλον κυκλοφορούν οι φωτογραφίες αυτές. Δεν υπάρχει δάπεδο, δεν υπάρχει Αγία Τράπεζα. Δηλαδή ο ναός αυτός θυμίζει όχι τους ναούς της Αλβανίας, τους οποίους πριν δηλαδή πάει η Εκκλησία σήμερα υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, αλλά σε χειροτέρα κατάσταση. Γι' αυτό και έχουμε αποδεθεί σε έναν αγώνα, πραγματικά αγώνα, προκειμένου να ο ναός αυτός να κάνουμε τις πρώτες έτσι ενέργειες, να στρώσουμε το δάπεδο, να συντηρήσουμε το τέμπλο. Έχουμε ζητήσει βέβαια και την... έχει συνονοηθεί ο πατήρ Ελευθέριος και με τη 16η εφορία, να βάλουμε παράθυρα δηλαδή στους τοίχους αυτού του ιερού ναού, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν τον ιερό χώρο, το ποιμενικό, στο ναό του Αγίου Γεωργίου να είναι λειτουργήσιμος. Βέβαια δεν μένει κανείς κάτοικος στο χωριό από ό,τι έχω πληροφορηθεί, κάποιοι μένουν στη Φλόρινα, όμως εμείς έχουμε υποχρέωση αυτά τα ιερά σεβάσματα της πίστεως και της πατρίδος μας να τα διαφυλάξουμε και να τα συντηρήσουμε και να τα ανακαινήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτός, είναι και ο ναός του Τριγώνου που πάλι η σκεπή είναι έτοιμη να πέσει. Έχω κάνει και εκεί ενέργειες πριν από χρόνια και ξέρετε ότι το καλοκαίρι, ιδιαίτερα με την περίοδο μετά το Πάσχα, αποδύομαι σε έναν αγώνα να επισκεφθώ μέχρι και το τελευταίο χωριό. Είτε έχει ανθρώπους, είτε δεν έχει, να το επισκεφθώ, να τους δω από κοντά, όπως το Τρίλοφο. Στο Τρίλοφο πήγα βέβαια και παραμονές των Χριστουγέννων, ήταν κλειστός ο ναός, όπως το Λιβαδοτόπι, το Μονόπυλο και όλα αυτά τα χωριά. Να τελέσω μια ακολουθία, να δω τους λιγοστούς κατοίκους που έρχονται όταν μαθαίνω ότι πάω σε αυτόν τον χώρο και να τους ενισχύσω και κυρίως να δούμε ο ναός τι ανάγκες έχει, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σαν Μητρόπολη.